Αγάπη μου, μεγαλώνεις πολύ γρήγορα. I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Caillou. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Caillou. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough. Stuff. I'm Caillou, 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 I'm Caillou. That's me. Ο Μπόμπυρας πολεμά τη ζέστη. Ήταν μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα και ο Μπόμπυρας ετοιμαζόταν να πάει στην πισίνα. Δυσκολεύτηκε πολύ να βάλει τα μπρατσάκια, αλλά ήταν σίγουρος ότι τα βατραχοπέδιλα θα ήταν πιο εύκολα. Αυτό που του έλειπε τώρα ήταν τα γυαλιά και η πετσέτα του. Τι είναι αυτό, μια πάπια με μανδύα? Όχι, εγώ είμαι. Καλύτερα να βγάλεις τα βατραχοπέδιλα. Θα τα φορέσω στα χέρια, αντί στα πόδια. Μπορούμε να πάμε στην πισίνα, μαμά? Α, λυπάμαι, καλέ μου. Δεν μπορούμε να πάμε στην πισίνα. Γιατί? Ο μπαμπάς σου και εγώ έχουμε πολλές δουλειές στο σπίτι. Ο Μπόμπυρας στενοχωρήθηκε. Ήθελε πολύ να πάει στην πισίνα. Καλύβι, καλύβι, καλύβι. Και η μικρή θέλει να πάει για μπάνιο. Αχ, είπαμε, ίσως αύριο. Μα θέλω να πάω σήμερα. Και ο Γατούλης ζεσταίνεται. Δεν έχει νερό. Γατούλα πίνει χυμό. Μαμά, η μικρή του δίνει χυμό. Αγάπη μου, μην καθαρίζεις το χυμό με την πετσέτα της θάλασσας. Να βοηθήσω ήθελα. Πηγαίνω έξω. Μην ξεχάσεις το καπέλο σου. Α, και κάτι ακόμα. Μην ξεχάσεις το αντιλιακό σου. Μα αυτό κολλάει πολύ. Το χρειάζεσαι. Ο ήλιος καίει πολύ σήμερα. Και είναι και πολύ ζεστός. Λοιπόν, να κάτι που θα σε δροσίσει. Ευχαριστώ, μαμά. Ο Μπόμπυρας δεν μπορούσε να κρατήσει τα γένια του όταν είδε το γατούλι. Αλλά ήταν στενοχωρημένος που δεν θα πήγαινε στην πισίνα. Ζεσταίνεσαι και κολλάς. Θέλεις παγωτό και κάτι για να δροσιστείς. Το λάστιχο! Ετοιμάσου κι εγώ θα το ανοίξω. Εντάξει. Τίποτα δεν έχει. Μου την έφερες. Έλα, γόρι μου, πίδα. Έτσι ο Μπόμπυρας κατάλαβε ότι μπορείς να διασκεδάσεις εξίσου καλά και στην αυλή. Δεν ξέρω πώς θα συμφωνεί και ο Γατούλης. Έλα, μη φοβάσαι το νερό. Στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Ο Μπόμπυρας ανυπομονούσε να πάει στο εστιατόριο για φαγητό. Βρουμ, 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 βρουμ. Ηρεμήστε, παιδιά. Ορίστε, πάρτο. Πάρτο. Δεν θέλω να παίξω άλλο. Μπαμπά. Ναι, μικρούλη μου. Φτάσαμε. Όχι, αλλά σύντομα φτάνουμε.
Ξέρω, η μαμά μας περιμένει στο εστιατόριο. Δεν θα αργήσουμε. Παπά, η μικρή έσπασε το αυτοκινητάκι. Θα το φτιάξω μόλις στάσουμε. Κοντεύουμε σε λίγο. Ζεσταίνομαι. Κι εγώ ζεσταίνομαι. Μπορείς να κατεβάσεις το παράθυρο. Κατεβάζεις παράθυρο. Εσύ σταμάτα να λες ότι λέω εγώ. Ο Μπόμπυρας εκνευριζόταν με την αδελφή του. Πεινούσε και ζεσθενόταν. Σταματήστε και οι δυο σας τώρα. Να δείτε, ξεκινήσαμε πάλι. Α, όχι. Τι συμβαίνει τώρα? Παπά, φοβάμαι. Δεν είναι τίποτα, μη φοβάσαι. Πάω να δω. Α, πολύ ωραία. Ο Μπόμπυρας στενοχωρήθηκε που η αδελφούλα του φοβήθηκε και ήθελε να την κάνει να νιώσει καλύτερα. Όλα είναι εντάξει. Μπαμπά. Ναι, μικρούλη μου. Πότε θα δούμε τη μαμά? Πρώτα πρέπει να περιμένουμε να φτάσει ο γερανός. Δεν θα αργήσει και πολύ. Πού πάει το αυτοκίνητο? Θα το πάει στο συνεργείο, μικρούλη μου. Εντάξει, παιδιά, είμαστε έτοιμοι. Θα ανέβουμε εκεί επάνω, ε? Όχι, εσείς θα είστε στο γερανό μαζί μου. Έχεις ξαναμπεί σε γερανό, μικρέ μου? Όχι. Α, έχει πολύ πλάκα. Θα δεις. Πώς είστε εκεί πίσω? Θα φτιάξετε το αυτοκίνητο μας? Όχι, εγώ το μεταφέρω. Θα σας το φτιάξει ο μπαμπάς μου που βρίσκεται στο συνεργείο. Ο μπαμπάς σου? Ναι, η ταμπέλα στο πίσω μέρος γράφει πατέρας και γιος. Ε, λοιπόν, εγώ είμαι ο γιος. Α, ο μπαμπάς μου δεν φτιάχνει αυτοκίνητα. Α, είμαι σίγουρος όμως ότι μπορεί να φτιάχνει πολλά πράγματα, έτσι. Και ο μπαμπάς μου έχει σφυρίσει το κουτί με τα εργαλεία του. Αλήθεια. Και δεν μπορεί να φτιάξει ένα αυτοκίνητο. Μπορείς να φτιάξεις το αυτοκίνητό μου? Δεν είναι δύσκολο, μικρέ μου. Θα το ξαναοδηγήσει σε λίγα λεπτάκια. Όχι. Η μικρή έσπασε τη ρόδα. Γιατί δεν αφήνουμε τον κύριο να κάνει τη δουλειά του και θα φτιάξουμε το δικό σου αυτοκινητάκι σε λίγο. Εντάξει. Μπαμπά, μπαμπά, πεινάω. Σε ένα λεπτάκι, αγόρι μου, να τηλεφωνήσω στη μαμά πρώτα. Θα σου φέρω κάτι εγώ για να τσιμπήσεις. Θέλω μια σοκολάτα. Α, μήπως πάτησα το κουμπί της γρανίτας κατά λάθος. Συγγνώμη, καλέ μου. Κι εγώ θέλω. Να πατήσω εγώ το κουμπί. Ναι, αλλά να πατήσεις το σωστό κουμπί. Αφού μίλησε με τον μπαμπά, η μαμά ηρέμησε που έμαθε ότι όλοι ήταν καλά. Α, γεια σας. Δεν συνηθίζετε να έρχεστε μόνοι σας. Πού είναι τα παιδάκια σας? Θα έρθουν αργότερα. Καθυστέρησαν λίγο στο δρόμο. Τι προτείνετε για σήμερα? Πώς πάμε, λοιπόν? Μια χαρά. Τελείωσα, μικρούλη μου. Το αυτοκίνητό σου είναι έτοιμο. Το αυτοκίνητο
παπά είναι έτοιμο, αλλά το δικό μου είναι ακόμη χαλασμένο. Θα σας πείραζε να δανειστώ μερικά εργαλεία σας? Όχι καθόλου, πάρε ό,τι θες. Α, ακριβώς αυτό που ήθελα. Ο Μπόμπυρας χάρηκε που ο μπαμπάς του θα του έφτιαχνε το αυτοκινητάκι του. Του αρέσει πολύ να βοηθάει τον μπαμπά του να φτιάχνει πράγματα. Μαμά! Γεια σου, γλυκέ μου. Πέρασες καλά στο συνεργείο? Ναι. Φτιάξαμε και τα δύο αυτοκίνητά μας. Και τα δύο? Και το δικό μου φτιάχτηκε. Χάθηκε και βρέθηκε. Εντάξει, μικρούλη μου, να θυμάσαι αυτό που σου είπα. Να κοιτάς καλά την μπάλα. Κατάλαβα! Δεν πειράζει. Σιγά-σιγά. Hey! Δώσε μου την μπάλα! Γύρνα πίσω! Μπαμπά, βοήθεια! Πήρε την μπάλα μου! Ξέπιασα. Έχει κολάρο, άρα θα ανήκει σε κάποιον. Λοιπόν, πέρασε πολλή ώρα και κανείς δεν ξέρει ποιανού είναι αυτός ο σκύλος. Είναι μόνος του. Μάλλον θα χάθηκε. Είναι μοναχούλης, βρώμικος και κουρασμένος. Βρώμικος? Έτσι θα τον φωνάζουμε. Α, να το κρατήσουμε, μπαμπά. Σε παρακαλώ. Συγγνώμη, μικρέ μου, αλλά αυτό το σκυλί ίσως ανήκει σε κάποιον που θα του λείψει πολύ. Κοίτα τι θα κάνουμε. Θα ψάξουμε να βρούμε τον ιδιοκτήτη του. Εντάξει. Ο Μπόμπυρας στενοχωρήθηκε. Ήθελε να κρατήσει το σκύλο για τον εαυτό του. Ήρθαμε. Είναι κανείς σπίτι? Τι είναι αυτό? Τον βρήκα. Τον λέμε Βρώμικο. Χάθηκε στο πάρκο. Νομίζω πως μπορούμε να βρούμε τον ιδιοκτήτη του. Όχι, Βρώμικε, σταμάτα. Σκυλάκι. Τι χάος κι αυτό. Γιατί δεν τον πηγαίνετε έξω να τον πλύνετε? Ώρα για μπανάκι. Πρόσεχε λιγάκι. Έπρεπε να ψάξουν για τον ιδιοκτήτη του σκύλου. Και έτσι ο μπαμπάς αποφάσισε να φτιάξει αφίσες με τη φωτογραφία του. Χαμογέλα, Βρώμικε. Τέλεια. Τώρα πρέπει να κάνουμε αντίγραφα και να αγοράσουμε φαγητό για τον καλεσμένο μας. Και αν δεν τον αναζητήσει κανείς, μπορώ να τον κρατήσω τότε? Θα δούμε. Η φροντίδα ενός σκύλου είναι σοβαρή υπόθεση. Ναι. Ναι. Αχα. Αυτός είναι. Ωραία. Θα σας δούμε σε λίγο. Ήταν ο ιδιοκτήτης του σκύλου. Είδε την αφίσα και έρχεται να τον πάρει. Ρόκι! Στεναχωρέθηκε πολύ όταν τον έχασε. Χαίρομαι που τον βρήκατε. Ο γιος μου τον βρήκε στο πάρκο. Έτσι δεν είναι? Έχει σκύλο? Όχι, αλλά έχω ένα γάτο. Είναι πολύ όμορφος. Αλήθεια, είσαι πολύ τυχερός και εγώ ήθελα μια γάτα. Αλλά ο μπαμπάς μου είναι αλλεργικός. Ώρα να φεύγουμε, καλή μου. Χαίρομαι που τον βρήκες. Ευχαριστώ που πρόσεξες το Ρόκι για μένα. Αν και ο Μπόμπυρας στενοχωρέθηκε που έφυγε ο σκύλος, ήταν πολύ περήφανος που βοήθησε. Αντίο! Αντίο! Κατούλη! Μαγικές διακοπές! Του Μπόμπυρα του άρεσαν τα φώτα των Χριστουγέννων στη γειτονιά. Ήταν πολύ ενθουσιασμένος γιατί σήμερα θα επισκεφτόταν τον Άγιο Βασίλη. Τι ζωγραφίζεις, αγάπη μου? Μια ζωγραφιά για τον Άγιο Βασίλη, για να θυμάται τι να μου φέρει τα Χριστούγεννα. Πολύ ωραία ιδέα. Τι θα του ζητήσεις, λοιπόν? Ο Μπόμπυρας δυσκολεύτηκε πολύ να αποφασίσει τι θα ζητούσε από τον Άγιο Βασίλη για δώρο. Τι
λες για ένα αυτοκινητάκι? Ο Μπόμπιρας βρήκε τι να ζητήσει. Πότε θα πάρουμε χριστουγεννιάτικο δέντρο? Σήμερα, αμέσως μόλις γυρίσει ο μπαμπάς από τη δουλειά. Δεν το πίστευε ότι θα έβλεπε τον Άγιο Βασίλη και ότι θα στόλιζε το δέντρο την ίδια μέρα. Αγάπη μου, τα στολίδια θα τα βάλουμε στο δέντρο, όχι σε σένα. Πού είναι ο μπαμπάς? Νομίζω πως μιλάει στο τηλέφωνο. Φέρτε σε ένα πάω λεπτό. Πάω να τον φέρω. Μπαμπά, γρήγορα, θα πάμε στον Άγιο Βασίλη. Έρχομαι σε ένα λεπτό, μικρούλη μου. Φέρνει χιόνι μέσα στο σπίτι. Ο Μπόμπιρας ανυπομονούσε να δει τον Άγιο Βασίλη και ήθελε ο μπαμπάς του να κλείσει το τηλέφωνο. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε σύντομα. Έλα, μπαμπά, γρήγορα. Εντάξει, έρχομαι. Ξέρεις κάτι, νομίζω πως πρέπει να πάω πρώτα στην τουαλέτα. Κάνε γρήγορα, μπαμπά. Αυτή και είναι αλλαγή. Συνήθως εγώ περιμένω εσένα. Ένα λεπτάκι θα κάνω. Μικρέ μου, περίμενε και εμάς. Ανυπομονούσε πολύ να δει τον Άγιο Βασίλη. Αγόρι μου. Μπαμπά. Ο Μπόμπιρας φοβόταν να ανέβει μόνος του τις σκάλες. Και ο μπαμπάς του ανέβαινε ήδη. Καλά, κατεβαίνω. Ο μπαμπάς του φαινόταν πολύ αστείος, έτσι όπως πήγαινε ανάποδα τις σκάλες. Ανάποδα πηγαίνεις. Δίκιο έχεις. Αυτές οι σκάλες ανεβαίνουν πάνω, αλλά έπρεπε να κατέβω για να πάρω εσένα. Θα πω στον Άγιο Βασίλη τι θέλω να μου φέρει. Κι εγώ, εσύ τι θέλεις? Θέλω μια καινούρια κούκλα και ένα σκηνάκι, έναν φούρνο για να φτιάχνω τα δικά μου κουλουράκια και ίσως ένα αρκουδάκι ή ένα μαλλιαρό σκυλάκι. Εσύ τι δεν το ζητήσεις? Μόνο ένα πράγμα. Ο Μπόμπιρας δεν ήξερε αν θα ζητούσε κάτι άλλο από τον Άγιο Βασίλη. Ήθελε μόνο αυτό το ξεχωριστό δώρο. Βλέποντας τη φίλη του με τον Άγιο Βασίλη, ένιωσε λιγάκι περίεργα και νευρικά μπροστά του. Πήγαινε, αγόρι μου. Είναι η σειρά σου. Τι είναι αυτό? Μια ζωγραφιά για μένα? Μου αρέσουν οι ζωγραφιές. Έγραψες το όνομά σου επάνω? Ωραία! Έτσι λοιπόν τώρα δεν θα ξεχάσω από ποιον είναι. Ορίστε. Είναι πολύ όμορφη ζωγραφιά, μικρέ μου. Γιατί δεν έρχεσαι στα γόνατά μου να τα πούμε καλύτερα? Ο Μπόμπιρας ήταν πολύ χαρούμενος που του Άγιου Βασίλη του άρεσε η ζωγραφιά του και δεν τρεπόταν άλλη. Η ζωγραφιά σου μοιάζει με δεινόσαυρο. Ναι, είναι ένας δεινόσαυρος που περπατά και μιλά. Δηλαδή θέλεις για δώρο έναν αληθινό δεινόσαυρο? Όχι, ένα παιχνίδι δεινόσαυρο με μπαταρίες. Δεν ξέρω πολλούς δεινόσαυρους στο Βόρειο Πόλο, αλλά ίσως έχω κάτι που να σου αρέσει πολύ. Ναι! Καλά Χριστούγεννα, μικρέ μου! Ο Μπόμπιρας ήταν χαρούμενος που ζήτησε από τον Άγιο Βασίλη ένα δεινόσαυρο. Ποια είναι αυτή? Αυτή είναι η αδερφή μου. Α, η αδερφή σου! Τι ωραίο κοριτσάκι! Εσύ τι θα ήθελες για τα Χριστούγεννα, μικρή μου? Η αδερφή σου τρόμαξε λιγάκι. Νομίζω πως καλύτερα να περιμένουμε για του χρόνου. Θα σου φέρω κάτι ξεχωριστό για τα Χριστούγεννα, κοριτσάκι μου. Αντίο, μικρέ μου. Να περάσετε χαρούμενα Χριστούγεννα. Ο Μπόμπιρας ένιωθε περήφανος που μεγάλωσε και δεν φοβόταν πια τον Άγιο Βασίλη. Πού είναι τα δέντρα, μπαμπά? Συγγνώμη, μόλις πούλησε το τελευταίο δέντρο σε εκείνη την οικογένεια. Κοίταξε το δέντρο μου! Πάμε να το στολίσουμε! Αντίο! Θέλω κι εγώ να στολίσω ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Λυπάμαι, αγόρι μου, αλλά δεν έμεινε κανένα. Ορίστε, μικρέ μου. Αν έρθεις πάλι αύριο, υπόσχομαι πως θα έχω να σου δώσω το καλύτερο δέντρο μόνο για σένα. Θέλω! Θα τα πούμε αύριο, λοιπόν!
Καλά Χριστούγεννα! Ο Μπόμπυρας ήταν πολύ στενοχωρημένος. Δεν ήθελε να περιμένει μέχρι αύριο. Ήθελε να στολίσει το δέντρο σήμερα. Μαμά, μπαμπά, δείτε! Μα τι γίνεται? Γατούλη! Ο Μπόμπυρας δεν ήθελε να μείνει έξω. Ήθελε να μπει μέσα να στολίσει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Γιατί δεν παίρνουμε ένα δέντρο, μπαμπά? Ο κύριος είπε πως θα φέρει άλλα δέντρα αύριο, μικρούλη. Μα θέλω να στολίσω το δέντρο τώρα! Ξέρεις κάτι, ίσως μπορούμε. Αλήθεια? Γιατί δεν πάμε μέσα να φέρουμε το κουτί με τα στολίδια? Θα στολίσουμε το δέντρο μας εδώ, στον κήπο. Μαμά, μπορούμε να στολίσουμε και ένα δέντρο μέσα? Φυσικά και μπορούμε, καλέ μου. Ο Μπόμπυρας σκέφτηκε πως ήταν το πιο τυχερό αγόρι του κόσμου. Ο Άγιος Βασίλης θα του έφερνε το δεινόσαυρο που ζήτησε και θα στόλιζε δύο χριστουγεννιάτικα δέντρα. Έτοιμοι! Wow. Ο Μπόμπυρας σκέφτηκε πως ήταν το πιο όμορφο δέντρο που είχε δει ποτέ του. Do do do.